στο ΠΑΣΟΚ πάνε για εκλογή νέου αρχηγού. Άλλα είναι αυτά που προέχουν στην εκτίμηση που κάνουν οι υποψήφοι. Έχουμε και 8η υποψηφιότητα της κυρίας Διαμαντοπούλου χθες, έτσι. Για να έρθω και κοιτάσω, θεωρείς ότι αλλάζει τα δεδομένα η υποψηφιότητα της κυρίας Διαμαντοπούλου στην κούρσα για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ? Αυτή πιστεύει ότι τα αλλάζει. Εγώ δεν ξέρω. Γιατί η κυρία Διαμαντοπούλου έχει ξεκοπεί από το ΠΑΣΟΚ εδώ, είχε ξεκοπεί από το ΠΑΣΟΚ εδώ και αρκετά χρόνια. Οι μπηχτές που ξεκίνησαν από συνυποψήφιούς της πριν αυτή ανακοινώσει την υποψηφιότητά της ήταν πολύ σοβαρές. Ο κύριος Δούκας είπε ότι δεν θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που θα γίνει μπαλαντέρ πατερίτσα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Χαρίτς είπε δεν θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ μπαλαντέρ της κυβέρνησης Μητσοτάκη και δεν συμφωνούμε με στελέχη που ήταν κάποτε στο ΠΑΣΟΚ, αποχώρησαν, αντιπαρατέθηκαν με το ΠΑΣΟΚ και τώρα το μετάζουν και ξαναγυρίζουν. Αυτά τα φαινόμενα, είπε ο κ. Κατρίνης, έχουν πλήξει και έχουν πληγώσει τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα είναι τώρα πόσες υπογραφές θα μαζευτούν, έτσι. Για να δούμε. Γιατί και πόσοι από τους 8 θα φτάσουν τελικά στην τελική αναμέτρηση. Χρειάζονται 5.000 υπογραφές για να επικυρωθεί υποψηφιότητα. Ή έναν αριθμό μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Βέβαια, εδώ θα γίνει και μια προσπάθεια επίδειξης δύναμης. Όποιος μαζεύει τις περισσότερες υπογραφές. Βέβαια, αυτοί που υπογράφουν δεν θα είναι αυτοί μόνο που θα ψηφίσουν. Γιατί θα ψηφίσουν και οι φίλοι που δεν είναι εγγεγραμμένοι ή θα ψηφίσουν και αυτοί που θα πάνε να γραφτούν τώρα. Δεν ξέρουμε μέχρι πότε. Την ημερομηνία θα την ορίσει η αρμόδια επιτροπή. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι όπως το ΣΥΡΙΖΑ, που θα μπορεί κάποιος να πάει να γραφτεί τη μέρα της εκλογής και να ψηφίσει την ίδια μέρα. Ναι, το ΠΑΣΟΚ έχει πιο συντεταγμένους μηχανισμούς και εμπειρία σε αυτές τις διαδικασίες. Εικάζουμε όλοι ότι θα υπάρχουν περισσότερες δικλείδες ασφαλείας. Πάντως... Έχει σημασία ο αριθμός συμμετοχής, έχει σημασία αν θα αποκτήσει μαζικό χαρακτήρα. Αλλά αυτό που έχει σημασία και δεν απασχολεί τα κόμματα που έχουν επιλέξει αυτή τη διαδικασία εκλογής αρχηγού, πόσοι από αυτούς που πάνε και ψηφίζουν μένουν στη συνέχεια στα κόμματα ή επιστρέφουν στους καναπέδες τους. Οι περισσότεροι φεύγουν. Όχι από ψηφοφόροι του κόμματος, από μέλη του κόμματος. Από μέλη του κόμματος ή, εν πάση περιπτώσει, από φίλοι με μια ενεργή παρουσία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει ανοίξει πολλές συζητήσεις και στα τρία μεγαλύτερα κόμματα, και στην Δημοκρατία παλιότερα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Πάντως, προς το παρόν πάμε με 8 δυνάμει υποψηφίους στο ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου φαίνεται να δημιουργεί η υποψηφιότητά της σε κάθε περίπτωση ένα διαφορετικό διακριτό πόλο, με την έννοια ότι εκπροσωπεί το εξυγχρονιστικό, σημειτικό, παλιό ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως και ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ που είχε συνταχθεί στο αντισύριζα μέτωπο και το οποίο απουσίαζε μέχρι τώρα από τον χάρτη των υποψηφιών του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπες και εσύ, βέβαια, ανθυποψήφοι της χρεώνουν ότι ουσιαστικά είναι μια δεξιόστροφη υποψηφιότητα και κάποιοι λένε, για να τα λέμε και ανοιχτά, ότι θα μπορούσε μια τέτοια ηγεσία να χρησιμεύσει ως συμπλήρωμα σε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία μελλοντικά. Αυτό που είπες για εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, είναι υπολογίσιμο μέγεθος σήμερα στο ΠΑΣΟΚ το εξυγχρονιστικό ρεύμα? Εμβληματικές προσωπικότητες αυτού του ρεύματος ήδη έχουν μετακινηθεί, έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία και έχουν γίνει υπουργοί. Δεν ξέρω τι απήχηση έχει αυτό που λέμε εξυγχρονιστικό ρεύμα ή σημειτικό ρεύμα στο σημερινό ΠΑΣΟΚ. Δεν το ξέρω. Και θέλω να σημειώσω και κάτι άλλο που είναι σημαντικό κατά την γνώμη μου. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι καλώ όλους τους υποψηφίους την επόμενη μέρα να παραμείνουν στο ΠΑΣΟΚ και να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Ποιον είχε στο μυαλό τον κ. Ανδρουλάκης? Είχε τον κ. Λοβέρδο, ο οποίος κατέβηκε για πρόεδρος, έχασε, έφυγε από το ΠΑΣΟΚ, έφτιαξε δικό του κόμμα. Ναι, και φοβάται ο κ. Ανδρουλάκης ότι κάποιοι θα κάνουν το ίδιο την επόμενη μέρα. Για να δούμε ποιους ή ποιες φοβάται. Είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα στο ΠΑΣΟΚ.